Όπως ο Μπάρμαν, με τα μεγάλα κομμαριά που είχε, είχε βρει χερμοβίδες, τσομπάνης και χτεπούσε και βρήκαν λίρες και χερμοβίδες από κάτω. Ήταν στο ύψομα στα βουνά, από τους αγαράδες. Μέχρι το μεσημέρι υπήρχαν τέτοια που ήταν η αντάρτηση παλιά. Αυτός μόρισε το οικόπεδο και δεν ήθελε ο γιος του να το χτίσει. Να κάνει σπίτι, είχε και τα χρήματα, είχε χρήματα ο άνθρωπο, δεν ήταν φτωχός. Επιζήτησε, δεν δούλευε στην τράπεζα. Και δεν ήθελε. Αυτό μήπως βρήκε κάτω τις χερμοβίδες και τα χρήματα είχε και λίρες. Και τις κράτησε στο σπίτι του δηλαδή. Τις λίρες δεν ξέρω. Τις λίρες εντάξει, τις χειρομοβίδες. Γι' αυτό μήπως βρήκα και τις πήρα τις λίρες. Γιατί γι' αυτό που βάλωσαν τόσες μέρες πράγματα που πέθανε. Εμείς μάθαμε ότι τα αδέλφια δεν τις βρήκαν. Δεν ξέρω. Γι' αυτό πάντως που βάλωσαν. Αλλά οι χειρομοβίδες τώρα τις βρήκαν. Μάλιστα. Εσείς μένετε στην ίδια πολυκατοικία. Ναι, ναι, στην ίδια πολυκατοικία. Πώς αισθάνεστε τώρα έτσι γι' αυτό, πώς νιώσατε. Στενοχωρήθηκα την πρώτη φορά. Δεν το έβαλε το μυαλό μου που θα έχει ο παππούς αυτός εδώ πέρα. Γιατί με έλεγε παλιά κορίτσι μου, κρύψε στο σπίτι σου χρήματα. Αλλά πώς θα τα κρύψει. Χάλασε ένα βιβαράκι και βάλε το καλάσιο. Αν το καλάσιο πρέπει να το χτυπήσω κιόλας το βιβαράκι. Αυτά δύο χτυπήσει να τα πάλι μετά. Δηλαδή είναι και συμβουλές. Καλώς, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.